Η ψυχαγωγία που λίγο πολύ πλέον όλες οι εκπομπές έχουν προσαρμόσει αυτά τα στοιχεία της επικαιρότητας, της ενημέρωσης, που πολλές φορές και εμείς το λέμε αυτό, χαμογελάς, αγγίζεις ένα θέμα πολύ πιο χαλαρό, πολύ πιο ευχάριστο, ανάλαφρο, που σηκώνει συζήτηση, ακόμα και αν αυτό άπτεται τηλεοπτικών άλλων προγραμμάτων που σχολιάζεις κλπ. Τύπου Survivor κλπ. Και τσουπ μπαίνει εμβόλυμα το στοιχείο της ενημέρωσης με άλλη ματιά, με άλλη διάθεση. Σου αρέσει τηλεοπτικά, το θεωρείς ότι όλα πρέπει να είναι αμιγώς με συγκεκριμένη ταυτότητα ή λίγο και να τα ενσωματώνουμε. Τώρα θα απαντήσω ως τηλεθεάτρια. Σαν τηλεθεάτρια θα όχι, θέλω. Δεν θα μπω στη θέση τη δική σου γιατί, και στη δική σας που είστε εδώ τώρα, γιατί είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Και επειδή έχω περάσει και είναι εξαιρετικά άβολο, πάρα πολύ άβολο, άκομψο και ξέρεις, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν πολύ μεγάλο ταλέντο αυτό, να περνάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλόβητα. Ναι, ακριβώς. Είδες με αποσυντώνησε τώρα. Είπα αλόβητα και με αποσυντώνησε. Σώπα καλέ. Δεν είναι όλοι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Όμως θα σου πω ότι εγώ επιλέγω καθαρές λύσεις. Ναι. Καθαρά προγράμματα. Δηλαδή, όταν θέλω να παρακολουθήσω ενημέρωση, θα δω ενημέρωση. Όταν θέλω να ξεκουραστεί το μυαλό μου και να δω ψυχαγωγία, θα κάνω ζάπινγκ, γιατί καμία εκπομπή πλέον δεν είναι αμιγώς ψυχαγωγική. Έτσι, όλες έχουν αυτό το εμβόλυμο. Και όταν θα δω το χαρούμενο, θα κάτσω. Και όταν θα αρχίσει πάλι να μου λέει το δραματικό, θα το αλλάξω. Έχει σημασία και ποιος το κάνει εκεί απέναντι. Άλλη εκπαίδευση έχει ο άνθρωπος που θα σου κάνει την ενημέρωση. Και αντιστοίχως, ο άνθρωπος της ενημέρωσης δύσκολα μπορεί να κάνει ψυχαγωγία. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, από τη μία πλευρά μόνο. Δεν τα βλέπουμε και από τις δύο. Θες να ξέρεις το κάθε πράγμα τι είναι. Παιδιά, υπάρχει περίπτωση. Και δανείζομαι το λέω, ας πούμε, ο Γιώργος Παπαδάκης. Ή μάλλον όχι, το πάω. Πήγαινε κάνει ψυχαγωγία ο Γιώργος Παπαδάκης. Και θυμάστε μια εποχή με αφιερωματικές εκπομπές. Επειδή θυμάστε. Θυμάστε κι εσείς. Θυμόμαστε. Όλοι θυμόμαστε. Ο Γιώργος είναι μια σταθερή αξία σε αυτό. Αυτός είναι ο Γιώργος. Δηλαδή λες Παπαδάκης, ενημέρωση πρωινή. Και έτσι πρέπει να είναι η τηλεόραση για μένα. Ξεκάθαρα. Τι ταιριάζει στον καθένα. Ασφαλώς. Για τους νέους ανθρώπους, για τους νέους όχι ηλικιακά, για τους νέους new entries και αυτές τις αλλαγές που λέμε στην τηλεόραση, πώς σου ακούγονται αυτά τα λίγο πειραματικά, λίγο πιλωτικά, δοκιμάζω, βλέπω νέα πρόσωπα, τους βάζω αυτή τη συνθήκη, δεν είναι και ρίσκο. Δεν έχω ρίσκο στα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα προφανώς και πριν δεν μπορεί να είναι γεμάτη δεινόσαυρο στη τηλεόραση, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι φόρο ζωής μπροστά σε ένα γυαλί. Εξπακούεται ότι πρέπει να υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Το θέμα είναι, θέλει ένας σταθμός να υποστηρίξει πραγματικά ένα νέο πρόσωπο. Γιατί και αυτό είναι καραμελίτσα που ακούμε. Όχι, δεν θα πάμε στα συνηθισμένα. Όχι, δεν θα πάρουμε. Αλλά καταλήγουμε. Τη λαμπύρη. Αλλά θα πάρουμε το κορίτσι, το μικρό, το αυτό, το φρέσκο με τους influencers. Πώς το λένε, με τους ακολούθους. Ναι, που είναι και influencer και δεν ξέρω τι και αυτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και εγώ σου λέω ότι το κορίτσι αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ ταλαντούχο. Το αγόρι αυτό να είναι πάρα πολύ ταλαντούχο. Τους δίνεις το χρόνο να το χτίσουν. Τους στηρίζεις. Τους στηρίζεις. Εκείνη δεν υπάρχει ο χρόνο. Δεν υπάρχει η υπομονή πλέον. Δεν υπομονή. Και η ανοχή του να μπορέσεις να στηρίξεις κάτι. Είναι γρήγορη η κούρσα. Ο χρόνος είναι η λέξη. Για μένα απόψε. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Εκπομπές που στήθηκαν με καινούργια παιδιά και δεν πήγαν, για μένα έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που είχε την ιδέα. Όχι το παιδί που είναι εκεί. Και δυστυχώς ο χώρος δεν θα γράψει ποτέ ότι ήταν λάθος η επιλογή του Γιαννόπουλου να κάνει αυτό το πράγμα, να βάλει αυτή την εκπομπή. Ναι. Γιατί στην ουσία λάθος επιλογή του Γιαννόπουλου ήταν. Εμένα βρήκες να φέρεις παράδειγμα. Του κάθε ανθρώπου που είναι από πίσω και διαρθρώνει. Έφερα και την Ιωάννα μας πριν. Εσύ το λες όμως, Χριστίνα, αυτό. Το λες έχοντας ζήσει όλο αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου να μην είσαι μπροστά στο ρόλο της παρουσιάστριας. Θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου να είσαι πίσω να ενορχιστρώνεις, αρχισυντάκτρια. Δεν ξέρω, υπεύθυνη διάρθρωσης. Λέω τώρα πώς. Στέλεχος. Άκουσε λοιπόν. Που είναι πολύ μεγάλη ευθύνη επίσης. Πω, θα σου πω. Επειδή έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια, θα πρέπει να σου πω ότι δεν λέω μεγάλη κουβέντα καταρχήν. Τώρα που με ρωτάς το απαντάω. Μπορεί μετά από μία ώρα να έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη ζωή μου και να σου πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή όμως και επειδή το έχω σκεφτεί κατά καιρούς, δεν θα μπορούσα να κάνω αξιταξία. Για πάρα πολλούς λόγους θα μπορούσα να κάνω αξιταξία, γιατί η αξιταξία, παιδιά, είναι. Μπορεί να είναι και δυσκολότερη από την παρουσίαση. Ναι. Η σωστή αξιταξία δυσκολότερη από την παρουσίαση. Σε κάποιες εκπομπές. Θα μπορούσα φυσικά. Φυσικότατα θα μπορούσα να είμαι πίσω από τις κάμερες
και να έχω κάποια άλλη θέση επιτελική. Ασφαλώς και θα μπορούσα. Mm-hmm. Αλλά όχι, αξιταξία δεν θα μπορούσα να το κάνω γιατί δεν έχω. Τώρα πια, ξέρεις, δεν έχω και το χρόνο. Και την υπομονή. Ο χρόνος. Υπομονή έχω και ιδέες έχω και είναι και τρομερά ιντριγκαδόρικο αυτό που σας είπα πριν, να έχεις ένα καινούριο πρόσωπο και να μπορέσεις να το φτιάξεις, γιατί είναι επιτυχία και για τους πίσω. Σωστά. Δεν είναι μόνο βέβαια. Για το πρόσωπο αυτό καθένα. Για τον χ μπροστά παρουσιαστεί. Είναι και για τους ανθρώπους που είχαν την ιδέα, το στήσανε σωστά, του βγάλαν αυτά που έπρεπε να του βγάλουν και έχει κάνει τη μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η μαγιά. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός που είναι πίσω είναι. Είναι απόλυτη η θέση του. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Βοηθεί να νους. Τα πάντα. Είναι τα πάντα. Να σώσει, να προλάβει, να διαβάσει, να ξεκλειδώσει, να βοηθήσει, να στηρίξει, να μην βάλει τρικλοποδιές. Πρέπει να είσαι. Καλά αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό είναι και ψυχολόγικο. Καλά, γιατί στηρίζει έναν άνθρωπο και μετά τρικλοποδιά. Κάποια στιγμή. Υπάρχει. Ψυχολόγικο.